Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κυρία Μαυράκα. Έχουμε προλάβει να πούμε αρκετά πράγματα στο διάλειμμα και θα τα πούμε και στον αέρα, γιατί κάποια από αυτά νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικά και αξίζει να υποθούν. Θέλω να μας δώσετε την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, να πάμε στον εξαίρετο συνάδελφο, τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τα εθνικά, με τα ελληνοτουρκικά. Καλή σου μέρα, Γιώργο. Μία από τις ειδικότητες του κυρίου Υπουργού, τα ελληνοτουρκικά, θα έζησε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα δει και τώρα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Η Τουρκία λοιπόν θέλει με ένα παράδειγμα να φτιάξει με ένα αυτοπόλεμο που να φτιάξει, επιχειρεί σε ένα διάστημα 20 ημερών να φρακάρει με πυρά τόσο το τριεθνές, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, το ναό Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, δεσμεύοντας παράνομα για αρχήσεις 4 διαφορετικές περιοχές συνολικού εμβαδού σχεδόν 20.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Σε αυτή την περιοχή, όπως μπορούμε να δούμε και στο χάρτη που έχει ετοιμαστεί, επί της ουσίας στραγγαλίζεται και το Καστελόριζο, μια περιοχή την οποία δείχνει ιδιαίτερη επιμονή η Τουρκία προκειμένου να προκαλεί. Στις 28 Νοεμβρίου έχει προαναγγείλει άσκηση με υπορρύχια συσκευή στην καρδιά του Αιγαίου. Ένας τρόπος με τον οποίο επιχειρεί αρκετά συχνά να προκαλέσει. Έχει δεσμεύσει παράνομα περιοχή στα ανατολικά Άνδρου, Τίνου και Μυκόνου, βόρεια της Ικαρίας και νότια της Κίου. Ενώ στις 27 Νοεμβρίου, δηλαδή τώρα πέντε εβδομάδα, έχει προγραμματίσει άσκηση με πυρά μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Είναι και αυτή μια περιοχή την οποία αρκετά συχνά επιλέγει προκειμένου να κρεζάρει. Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έδωσε σαν άγλυφα όλη την εικόνα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Κουβέλη, υπάρχει μια αναβάθμιση και μια κλιμάκωση, λένε όσοι ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, από πλευράς Τουρκίας. Σας απασχολεί? Βεβαίως με απασχολεί, με την έννοια ότι η Τουρκία, μετά από την επιθετική ρητορική που είχε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, περνάει και σε μια εν της πράγμαση επιθετική, παρακαλώ η λέξη σε εισαγωγικά, αλλά επιθετική θα τη χαρακτήριζα, τακτική. Το γεγονός ότι οδηγεί σε περιορισμούς τεράστιες περιοχές, είναι η ναύτεξ που είπε ο κύριος Παπακωνσταντίνου, μία δυνατότητα βέβαια που μπορεί να την έχει από το διεθνές δίκαιο για να προωθεί ναύτεξ και να δεσμεύει περιοχές, αλλά συστηματικά, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, την ασκεί κατά κατάχρηση. Με την έννοια ότι ναι μεν μπορεί να έχει την ναύτεξ, δηλαδή να έχει συγκεκριμένες περιοχές για να κάνει τις ασκήσεις που θέλει να κάνει, αλλά ταυτόχρονα ο τρόπος, αλλά και η ένταση και ο βαθμός που προωθεί αυτές τις ναύτεξ είναι υπερβάλλον. Κατά την βεβαιότητα που έχω, είναι κατά κατάχρηση. Μάλιστα. Στο σημείο που είναι, είναι διεθνή ύδατα, τα λέγαμε και προηγουμένως με τους ειδικούς στην κουβέντα μας, και εδώ γύρεται ένα ζήτημα. Εάν εμείς που είναι δικαίωμά μας, και το έθεσε και ο κύριος Κοντζιάς φεύγοντας από το Υπουργικό, αποφασίσουμε να κάνουμε επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων, η Τουρκία δεν θα μπορεί να κάνει αυτού του είδους τις ενέργειες. Άρα εμείς θα το προχωρήσουμε τελικώς. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, εδώ θέλει μια εξαιρετικά ψύχρεμη και νυφάλια συμπεριφορά από την πλευρά της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας. Είναι απαράγραπτο το δικαίωμά μας στην επέκταση των υδάτων μας. Είναι απαράγραπτο κατά το διεθνές δίκαιο. Βέβαια η Ελλάδα επεκτείνει και θα γίνει επέκταση αυτή με κύρωση σχετικού νόμου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο προς τα δυτικά. Από το Ιόνιο. Εδώ κάποιοι λένε, κύριε Υπουργέ, ότι μπορεί να είναι λάθος, γιατί αναγνωρίζουμε ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο. Το συμμερίζεστε αυτό? Κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Για σκεφτείτε να είχαμε αυτό το δικαίωμα στο Ιόνιο, δυτικά του Ιωνίου, και να μην το είχαμε επί μακρόν ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Το γεγονός ότι το ασκούμε σημαίνει την παραδοχή, την αναγνώριση και την βεβαιότητα κατά το διεθνές δίκαιο του δικαιώματος της χώρας να επεκτείνει στην συγκεκριμένη περιοχή τα χωρικά της ύδατα. Πότε θα έρθει αυτό για το Ιόνιο? Πιστεύω ότι στους επόμενους μήνες θα έρθει. Το προχωράμε δηλαδή. Απλώς η αντίδραση, κυρία Μαυραγάνη, της Τουρκίας έχει σχέση με τον φόβο της, με το ενδεχόμενο που πιθανολογεί ότι θα υπάρξει, να γίνει η επέκταση των χωρικών υδάτων και προς την δική της πλευρά. Προς την ανατολική πλευρά, όχι προς την δική της. Ναι. Προς την ανατολική πλευρά. Επαναλαμβάνω και συνοψίζω στο θέμα αυτό, ότι το πότε, πώς και κάτω από ποιες συνθήκες θα γίνει η επέκταση των χωρικών μας υδάτων και προς την ανατολική πλευρά, είναι υπόθεση αποκλειστικά της ελληνικής πολιτείας, της Ελλάδας. Μάλιστα, ωραία. Εδώ είμαστε, θα το δούμε. Θέλω να πάω σε ένα άλλο εθνικό θέμα που έχει απασχολήσει τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ. Αναφέρομαι στη Συμφωνία των Πρεσπών.
και την επαναφέρω στο προσκήνιο, διότι προχωράνε οι Σκοπιανοί και μέσα στο επόμενο διάστημα θα έρθει και στην Ελλάδα, με δεδομένη τη στάση του ΝΑΝΕΛ. Πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα πορευτούμε? Έχω την εκτίμηση ότι ανεξάρτητα από τη στάση των ΑΝΕΛ, μια στάση προσδιορισμένη και εκπεφρασμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσει την τελική ψήφιση, όπως πιστεύω, της συνθήκης των Πρεσπών από την πλειοψηφία των Ελλήνων βουλευτών. Mm-hmm. Τη λειτουργία της κυβέρνησης? Η λειτουργία της κυβέρνησης δεν θα φυγεί, ούτε θα ρηγματωθεί, και τούτο ανεξάρτητα από το τι θα πράξουν οι ΑΝΕΛ, εάν θα παραμείνουν ή όχι στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Διότι υπάρχει συγκεκριμένη σαφής δήλωσή τους, ότι ανεξάρτητα από την θέση, την αρνητική θέση που έχουν για τη συνθήκη των Πρεσπών, mm-hmm. σε καμία περίπτωση με τον Α ή Β τρόπο δεν θα αμφισβητήσουν την παρουσία της κυβέρνησης. Άρα δεν βλέπετε πρόορες εκλογές? Όχι. Η βεβαιότητα που πρέπει να υπάρχει είναι για τις εκλογές τον προσεχή Οκτώβριο, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2019. Θα ήθελα να ρωτήσω αν βλέπετε πίεση στην κυβέρνηση, αφενός με τα στοιχεία που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, που δείχνουν μια διαφορά έναντι της Νέας Δημοκρατίας, και δεύτερον από μια αντίδραση του κόσμου. Είδαμε χθες τη Λέσβο που την είχε επισκεφτεί ο κ. Τσακαλώτος να αντιδρούν κάτοικοι, και είδαμε και υπουργούς εδώ στην Αθήνα να δέχονται τα πειρά πολιτών με τους οποίους συναντώνται. Αυτή η αντίδραση σας ανησυχεί, φέρνει σε μια πίεση? Κοιτάξτε, η αντίδραση καταγράφεται αναφορικά με προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει η οχτάχρονη διάρκεια mm-hmm. των μνημονίων. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση, σε απόλυτη συνέπεια με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υλοποιεί, κάνει νόμους όλα εκείνα τα μέτρα που μπορούν να λειτουργούν όχι μόνο ανακουφιστικά, αλλά ταυτόχρονα στην αντανάκλασή τους στην οικονομία να λειτουργούν σε έναν βαθμό και αναπτυξιακά. Σας ικανοποιούν, κύριε Υπουργέ, διότι βλέπω σήμερα σε κυριακάτικη εφημερίδα ότι έχουν αυξηθεί οι προσλήψεις. Από το παράθυρο λέει 21.924 προσλήψεις. Έχει αυξηθεί το κόστος για το δημόσιο, μετακλητή, συμβασιούχη, και από την άλλη το χρέος της χώρας παραμένει υψηλό, είναι στα 360 δις. Έχει, ναι, αλλά με ένα μεγάλο διάστημα χάριτος, μετά τη συμφωνία που επέτυχε η κυβέρνηση. Με πολύ χαμηλούς μισθούς ακόμη, με κόκκινα δάνεια, δηλαδή με αγκάθια ορατά. Σας ανησυχούν όλα αυτά, σας προβληματίζουν? Κοιτάξτε, μας δημιουργούν την υποχρέωση να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση τους. Για παράδειγμα, η διανομή του κοινωνικού μερίσματος δεν πρόκειται για ένα χαρτζιλίκι, όπως κάποιοι υποστηρίζουν. Πρόκειται, αν θέλετε, για μια προσπάθεια, για ένα μέτρο ανακούφισης, ιδιαίτερα εκείνων των στρωμάτων της κοινωνίας που επλήγησαν βαρύτατα από τα μνημόνια. Αναμφίβολα, τους νέους που περιλαμβάνεται σε αυτό το πλάνο. Πρώτον, το γεγονός ότι έχει καταργηθεί ο υποκατώτερος, όσο και αν είναι αδόκιμος ο όρος, ο υποκατώτερος μισθός, έχει καταργηθεί, και μάλιστα αφορά στους νέους ιδιαίτερα αυτό. Ακόμη ξέρετε, Υπουργέ, ότι είναι ζούγκλα εκεί έξω, επιτρέψτε μου την έκφραση. Ξέρετε ότι υπάρχουν υπογεγραμμένα τετράωρα και δουλεύουν 12 ώρα. Για τα πτυχία δεν υπάρχουν θέσεις, υπάρχουν για θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερες. Επικρατεί δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, κυρία Μαυραγάνη, η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση και συνεχίζεται και με εντατικότερους ρυθμούς είναι να ισορροπήσει και να αποσαφινιστεί η λεγόμενη αγορά εργασίας. Γίνεται. Βεβαίως γίνεται. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η επιθεώρηση εργασίας συστηματικά κάνει τους ελέγχους, mm-hmm. τις έρευνές της, αυτό και να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Αυτό μας επιτρέπεται να το κάνουμε με τα μνημονιακά, δηλαδή να διωγγώνουμε πάλι το δημόσιο? Δεν πρόκειται για διώγγωση. Πρόκειται για μια λελογισμένη συμπεριφορά από την πλευρά της κυβέρνησης, mm-hmm. πάντοτε μέσα στον υπάρχοντα δημοσιονομικό χώρο, και όλες αυτές οι ρυθμίσεις προωθούνται στη βάση των πραγματικών αναγκών. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση μετά την κατάργηση των 5 απολύονται, ένας προσλαμβάνονται, 5 φεύγουν από την αγορά εργασίας, ένας προσλαμβάνεται. Τώρα μετά την ρύθμιση ένας προς ένας, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για σκεφτείτε τι τεράστιες ανάγκες υπάρχουν στον χώρο της παιδείας, στον χώρο του εθνικού συστήματος. Στην ειδική αγωγή, στη βοήθεια στο σπίτι. Στο εθνικό σύστημα υγείας συνολικότερα. Στην εκπαίδευση. Σαφέστατα. Εδώ όμως μιλάει το δημοσίευμα για από το παράθυρο προσλήψεις. Δεν πρόκειται για το παράθυρο. Πρόκειται για μια διαδικασία, και δεν ξέρω αν ο αριθμός αυτός είναι ακριβής. Δεν είναι ακριβής, πέβαιω να σας πω. Αλλά και η έννοια του μετακλητού, αλλά και η έννοια του αποσπασμένου, αν συνυπολογίζει και συναριθμεί και τέτοιες περιπτώσεις, είναι εξαιρετικά
και νόμιμες ενέργειες και ταυτόχρονα αναγκαίες. Από τον Πρωθυπουργό στο στυλίτευε βέβαια και τους μετακλητούς και τους συμβασιούχους. Κοιτάξτε, ναι, αλλά ο αριθμός των μετακλητών, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχει περιοριστεί. Ότι υπήρξαν περιορισμοί για την δυνατότητα. Η αντιπολίτευση άλλα λέει. Λέει ότι έχει γιγαντωθεί και κάποια στιγμή ίσως θα έπρεπε να δοθούν τα Κοιτάξτε, στοιχεία. Αν βάλουμε κάτω τα στοιχεία, αν βάλουμε κάτω τα στοιχεία και συνυπολογίσουμε τι γινόταν στο παρελθόν και σε ποιες ρυθμίσεις έχει προχωρήσει η κυβέρνηση, τότε θα διαπιστώσουμε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα. Πάντοτε με κριτήριο και γνώμονα την αντιμετώπιση των υπαρκτών αναγκών που υπάρχουν. Αρκεί να σας πω θα ένα το δεχτώ όπως το λέτε. Θα επιμείνω ότι η αντιπολίτευση και αν ήταν κάποιος απέναντί σας τώρα θα σας έλεγε ότι έχετε κάνει προσλήψεις από το παράθυρο, έχετε βάλει με τα κλειτούς, έχετε διωγγώσει το σύστημα των συμβασιούχων. Σε αυτόν τον λόγο, ο μόνος αντίλογος, ο οποίος είναι και ο βέβαιος αντίλογος, αυτός που έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, είναι η ίδια η πραγματικότητα. Μάλιστα. Θέλω να προλάβουμε να πούμε δύο πράγματα για το Υπουργείο σας. Τα λέγαμε στο διάλειμμα και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και νομίζω ότι αξίζει να τα αναφέρουμε. Καταρχάς, θέλω να πούμε δύο κουβέντες για τις σχολές εκπαίδευσης, όπως μας είπατε. Τι είναι αυτές, κύριε Υπουργέ, και ποιους αφορούν, διότι μιλάμε σε μια χώρα νησιωτική και με θαλάσσιο εύρος τεράστιο και με μεγάλη ανεργία. Άρα, ποιοι μπορούν να βρουν δουλειά μέσω αυτής της οδού? Κοιτάξτε, πρόκειται για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Ναι. Αυτή την ώρα είναι 11 τον αριθμό. 10 και μία η οποία αρχίζει τη λειτουργία της μέσα από κανονικές εξετάσεις. Είναι αυτή της Καλύμνου που ξεκινάει τις εργασίες της, την διδασκαλία στους νέους και στις νέες. Πού απευθύνεται, δηλαδή μας παρακολουθούν τώρα αγωνίες, οικογένειες, νέοι? Στους νέους ανθρώπους και στις νέες. Υπάρχουν κάποια κριτήρια? Βεβαίως δίνουν εξετάσεις. Ναι. Στη βάση των εξετάσεων καθορίζεται ο πίνακας των επιτυχόντων. Ναι. Ενδεχομένως θα έχουμε και πρόσληψη ενός μικρού αριθμού επιλαχόντων, διότι ξέρετε ήταν στα όρια της επιτυχίας, και θα προχωρήσουμε στην λειτουργία των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και όπως φιλοδοξούμε, διεκδικούμε και εργαζόμαστε γι' αυτό, να είναι αυτές οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού αναβαθμισμένες. Πάρα πολύ σημαντικό. Πόσο κόσμο μπορούν να απορροφήσουν, για πόσα άτομα μιλάμε σε αυτές τις 11 σχολές? Κοιτάξτε, σε λίγο θα ξέρουμε το ακριβές, τον ακριβή αριθμό, το ακριβές νούμερο. Αλλά οι σχολές θα απορροφήσουν εκείνους που πράγματι δύναται να εκπαιδεύσουν. Έχουν σημειωθεί παραλήψεις στο παρελθόν, δεν κάνω αντιπολίτευση στο παρελθόν. Ομιλώ για τη συγκεκριμένη κατάσταση η οποία υπάρχει. Και είναι προτεραιότητά μας να αναβαθμιστούν οι σχολές εμπορικού ναυτικού, οι ακαδημίες. Εδώ είμαστε, κύριε Υπουργέ, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ Εγώ πολύ σας ευχαριστώ, για την κουβέντα που είχαμε. Καλά. Να σας